Με κάθε επισημότητα, ο Δήμος Πρέβεζας και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας θύμισαν και φέτος τη θυσία των Σουλιωτισιών στον Ιερόβροχο του Ζαλόγου. Η επίσημη δοξολογία εψάλλει στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου στους πρόποδες του βράχου και ακολούθησε στο μνημείο η εμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων. Η πολιορκία του Σουλίου συνεχίζεται ασταμάτητα για 4 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα, οι Σουλιώτες κάνουν βραδινές εξόδους, μαζεύοντας τρόφιμα και πολεμοφόδια. Το Σεπτέμβριο του 1803 οι Τούρκοι θα μπουν στο Σούλι με προδοσία. Μέχρι την 11η Δεκεμβρίου δεν θα σταματήσουν οι συγκρούσεις, οι οποίες προξενούσαν σημαντικές απώλειες στους Τούρκους. Στις 17 Δεκεμβρίου, κάτω από την ασφυκτική πίεση του Βελί Πασά, στα στενά του Ζαλόγου σημειώθηκε το ακόλουθο, τραγικό και συνάμα ηρωικό γεγονός. Προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση του εχθρού, έπεσαν από τους βράχους του Ζαλόγου 60 γυναίκες, αφού πρώτα έριξαν στον κρεμό τα ίδια τους τα παιδιά. Για το συγκεκριμένο συμβάν, ο Περεβός εξιστορεί χαρακτηριστικά. Γυναίκες δε, κατά τη δευτέραν ημέρα, βλέπουσε τάφτην την κινδυνώδη περίσταση, εσυνάχθησαν έως εξήκοντα επάνω εις ένα πετρώδι κρυμνών, όθεν αρπάξαντες. Τιμάμε σήμερα το μεγάλο ιστορικό γεγονός της αυτοθυσίας των γυναικών του Σουλίου για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία. Τιμάμε το ιστορικό γεγονός του 1803 όταν οι Σουλιώτισσες κυνηγημένες από τα στρατεύματα του Λί Πασά έφτασαν εδώ στο Ζάλογο και προτίμησαν να πέσουν στον κρεμό παρά να πέσουν στα χέρια του εχθρού. Είναι ένα ιστορικό γεγονός που προκαλεί ακόμη και σήμερα δέος και σεβασμό σε όλο τον κόσμο. Όσοι κατά καιρούς προσπάθησαν να αλλοιώσουν ή να παραχαράξουν αυτό το ιστορικό γεγονός έπεσαν στο κενό. Η ιστορία δεν αλλοιώνεται, ούτε μπορεί κάποιος να την αλλάξει όπως βούλεται. Πάνω απ' όλα να πω ότι το ιστορικό γεγονός αυτό είναι πρόσφατο και η ιστορία η δικιά μας είναι πολύ ζωντανή. Από τη σημερινή μεγάλη μέρα εμείς κρατάμε το μήνυμα αυτής της ημέρας, που δεν είναι άλλο από μήνυμα ενότητας και αγώνα. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε σαν κοινωνία και σαν χώρα, θα πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε ένα διαφορετικό αγώνα για να βγει η χώρα και η κοινωνία μας από το σημερινό αντιόξιδο που όλοι μας βλέπουμε και ζούμε. Μετά τη συνθήκη που είχε συνάψει ο Λί Πασάς με τους Σουλιώτες στις 12 Δεκεμβρίου του 1803, οι κάτοικοι του Σουλίου έπρεπε να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Έτσι, φεύγοντας αυτοί, χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, από τις οποίες η μία πήγε προς την Πάργα, ενώ η άλλη προς το Ζάλογο. Τότε ο Αλής, θέτοντας το λόγο του και τη συνθήκη, διέταξε την καταδίωξη και την εξόντωση των Σουλιωτών. Από τις 2 ομάδες, η δεύτερη δεν κατόρθωσε να διαφύγει τον Όλεθρο. Οι αποτελούντες στην δεύτερη ομάδα είχε φτάσει στο Ζάλογο, που απήχε από το Σούλι περί τις 8 ώρες, όπου και το ομώνυμο χωριό του. Στη συνέχεια, για περισσότερη ασφάλεια, ανέβηκαν στην κορυφή, όπου βρίσκεται και η ομώνυμη μονή του Ζαλόγου. Στις 16 Δεκεμβρίου, όταν έφτασε στους πρόποδες του Ζαλόγου, το πολυάριθμο ασκέρι του Αλί Πασά, υπό τον Αλβανό διοικητή Μπεκίρ Τζιγαρόρο, οι Σουλιώτες μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους οχυρώθηκαν μέσα στη μονή, από όπου απέκρουσαν στις 16 και 17 του μήνα τις εφόδους του ασκεριού. Την επόμενη όμως, στις 18 Δεκεμβρίου, ο Μεν Κουτσονίκας και οι σύντροφοί του παραδόθηκαν, ενώ 53 γυναίκες με τα παιδιά τους και 13 άντρες κατέφυγαν σε παρακείμενο βράχο, καλούμενοι σήμερα. Αντίθετα, άλλοι, περίπου 147 υπό τον Κίτσο Μπότσαρη, κατάφεραν την έφοδο να διασωθούν. Οι δε Αλβανοί, όταν έφτασαν στη Μονή και την κατέλαβαν, εχμαλώτησαν όλους όσους βρισκόταν εκεί. Τότε οι γυναίκες που είχαν καταφύγει στο βράχο προτίμησαν, αντί της ατιμίας και της εχμαλωσίας, να ρίξουν τα παιδιά τους στον κρεμό και στη συνέχεια να ρηφθούν σε αυτόν, χορεύοντας η μία μετά την άλλη στο βάθος του βράχου, ξέροντας ότι μέτρα τους χώριζαν από το θάνατο. Από το 1961 στον Ιερό Βράχο του Ζαλόγου δεσπάζει το μνημείο, έργο του γλύπτη Γεωργίου Ζαγκολόπουλου, σύμβουλο μνήμης και αυταπάρνησης.
σου. Ενέργειες όπως κράτη των σημαντικών στρατού. Σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Στη συνέχεια της πλατείας της Καραμίνας δόθηκε μικρή δεξίωση με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών. Πόσα κορίτσια φίλησες και πόσες.